Στις αρχές της εβδομάδας αναμένονται να γίνουν τα αποκαλυπτήρια των διεκδικητών για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που στα εσωκομματικά στρατόπεδα κορυφώνονται οι κρυφές διεργασίες. Το χρονοδιάγραμμα πάντως για εκλογή Προέδρου και Συνεδρίου φαίνεται να κινδυνεύει να τυναχθεί στον αέρα, καθώς είναι πιθανό η κίνηση μελών να ζητήσει εκλογή Προέδρου και Συνέδριο να διεξαχθούν τον Νοέμβριο μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν πρέπει η διαδικασία της εκλογής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να γίνει διαδικασία fast track. Ο ιδανικός χρόνος τοποθετείται στο χρόνο μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτός που θα πρέπει να διεκδικήσει την Προεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πρέπει να συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής κεντροαριστερής ηγεσίας. Πρέπει να γίνουν τόσο μεγάλες υπερβάσεις και στη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην αλλαγή του κόμματος, οι οποίες δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να γίνουν τέλη Αυγούστου, για παράδειγμα, ή αρχές Σεπτεμβρίου. Από την άλλη, δεν θεωρώ ότι είναι τα κρίσιμα ορόσημα η ΔΕΘ και την παρουσίαση των προτάσεων. Υπάρχει επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας που μπορεί να τα κάνει. Ούτε οι τοπικές εκλογές σε αυτή τη φάση είναι το καθοριστικό για να πούμε ότι ο πρόεδρος πρέπει να εκλεγεί πριν από όλα αυτά. Η συζήτηση για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ φουντώνει με τα ονόματα που ακούγονται ως υποψήφοι διάδοχοι του Αλέξη Τσίπρα να είναι της Έφης Αξιόγλου, του Ευκλήδη Τσακαλώτου και του Νίκου Παπά, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί και η συμμετοχή του Παύλου Πολάκη. Για πολλούς η Έφη Αξιόγλου μοιάζει να διατηρεί προβάδισμα στο κομματικό ακροατήριο, ενώ η ίδια με μια ηγετική εμφάνιση στη Βουλή επέμεινε στο αριστερό στίγμα του κόμματος. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα ασκήσουμε με ευθύνη το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα είμαστε η δύναμη εκείνη που θα αναλάβει τον δύσκολο αλλά και όμορφο ρόλο να δώσει προοπτική στους πολίτες. Μια αριστερή, προοδευτική και δημοκρατική προοπτική. Ο κατακερματισμός της προοδευτικής ψήφου ενόησε τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι εδώ και θα αγωνιστεί για να άρει αυτό τον κατακερματισμό και να γίνει η αξιόπιστη εναλλακτική δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο συσχετισμός δεν μας τρομάζει. Απαιτεί, και αυτό θα κάνουμε, να είμαστε καλύτεροι στο έργο μας. Να είμαστε η φωνή της ελληνικής κοινωνίας. Την ίδια ώρα κρατά κλειστά τα χαρτιά της Ιρένα Δούρου για την κούρσα της διαδοχής. Το κόμμα μας βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Θα την υπερβεί απαντώντας τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την ανασύνταξή του και κυρίως με το στίχημα της αξιοπιστίας και της κυβερνησιμότητάς του μέσα από προτάσεις για το αύριο του τόπου, το μέλλον των παιδιών μας. Ο Δημήτρης Βίτσας ήταν το πρώτο στέλεχος που τοποθετήθηκε ευθέως υπέρ του Ευκλήδη Τσακαλώτου με την ομπρέλα τη μειοψηφούσα τάση που θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ σε αριστερή τροχιά να κλείνει το μάτι και στην Έφη Αξιόγλου. Πιο κοντά μου και πιο επιτυχημένη θα λέγα νέα επιλογή θα ήταν ο Ευκλήδης. Η Έφη θα γίνει κάποια στιγμή πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αν συνεχίσει με τον ίδιο τόνο και θα είναι και ίσως από τους πιο επιτυχημένους πρόεδρους. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται σε συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα και της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σαββατοκύριακο.